Περάσουν την παραμονή των Χριστουγέννων, χωρίς βέβαια να λείψουν και οι υπολογισμοί, καθώς φέτος όλοι μετρούν τα έξοδα περισσότερο. Όσοι πάλι έμειναν στην Αθήνα, φρόντισαν να διασκεδάσουν, αλλά με μέτρο. Η κρίση θέλει καλοπέραση. Ρεβεγιόν στα Καλάβρητα. Έστω και με λίγα λεφτά περνάμε καλά. Ρεβεγιόν στην Αθήνα. Χρήμα και δημιουργικότητα. Η παραμονή των Χριστουγέννων ήταν μια καλή ευκαιρία για διασκέδαση, χορό και φαγητό. Κάποιοι επέλεξαν να αποδράσουν από την καθημερινότητα πηγαίνοντας στα Καλάβρητα. Κοντινός προορισμός αλλά και οικονομικός, σύμφωνα με όσα μας είπαν. Ξοδέψατε πολλά χρήματα ή λίγα? Όχι, αρκετά οικονομικά. Ένα γλέτι για όλα τα βαλάτια, με καλές τιμές, με καλούς ανθρώπους. Γουρνοπούλα σουβλάς, ελάφι μακαρονάδα, ζαρκάδι στη Φάδο. Όλο αυτό πόσο στοιχίζει? 17 ευρώ στο άτομο. Όταν το μενού στο Χριστουγεννιάτικο Ρεβεγιόν δεν ξεπερνάει τα 18 ευρώ το άτομο, κάνει τα Καλάβρητα να είναι ένας από τους πιο οικονομικούς προορισμούς. Και γι' αυτό, 2 η ώρα τώρα, το γλέντι συνεχίζεται. Η εποχή που το κοντέρ έγραφε πολλά χιλιόμετρα για χριστουγεννιάτικες αποδράσεις ανήκει στο παρελθόν. Γιατί είναι ωραίο μέρος, κοντινό. Πώς είναι εδώ στα Καλάβρητα, ρε? Τέλεια, τέλεια. Πολλοί δρόμοι και στην Αθήνα οδηγούσαν στη διασκέδαση, χωρίς να λείψουν όμως και οι υπολογισμοί. Εντάξει, λίγο από εδώ, λίγο από εκεί κόβουμε και αυτές τις μέρες κάνουμε ό,τι μπορούμε. Ξεκινάς από, ξέρω εγώ, 50-60 ευρώ το άτομο. Και ανάλογα την παρέα και τις διαθέσεις, μπορεί να το ξεπεράσει κατά πολύ το ποσό. Βγαίνει 70 ευρώ η φιάλη. Αρκετά οικονομικά, πιστεύω. Το χιούμορ σε πρώτο πλάνο. Καμπανίτσα, λίγο το χαρτιάρι.